Κύριε Περγαντή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω και εγώ για αυτή την επίσκεψή μου στην Κύπρο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και άξιζε τον κόπο να παρευρεθώ, γιατί όπως σας είπα ήμουν και μοναδικός δημοτικός σύμβουλος, γιατί από όλη την Ελλάδα που ήταν αδελφοποιημένες πόλεις δεν μπόρεσαν να έρθουν. Εκεί γίνονται εκδηλώσεις προκειμένου να έρχεται πάλι στην επιφάνεια αυτό το άδικο θέμα που έχει γίνει με το Δήμο Μόρφου και όλη την κατοχική Κύπρο, και γίνεται και στα σύνορα σε ένα χωριό εκδηλώσεις την ημέρα αυτή που έγινε, που μπήκαν οι Τούρκοι και στο Δήμο Μόρφου. Εκεί μαζεύονται όλοι οι επίσημοι της Κύπρου, έρχονται από όλα τα κράτη που είναι αδελφοποιημένοι και γίνονται διάφορες ομιλίες. Πηγαίνουμε μετά, γίνεται κατάθεση στεφανιών στο άγαλμα εκεί που έπεσαν δίπλα, και μετά δίνουμε και το ψήφισμα αυτό, όπως σας είπα, στην επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών. Μπήκαμε την προηγούμενη μέρα, μπήκαμε όπως σας είπα, δώσαμε τα διαβατήριά μας και μπήκαμε στην κατοχική Κύπρο. Ακούστε, δώσαμε τα διαβατήριά μας για να μπούμε σε ένα δικό μας μέρος. Και εκεί ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι άλλοι που μας συνόδευαν, γιατί όπως σας είπα υπάρχει ο Δήμος Μόρφου, είναι για πολιτικούς λόγους. Έχει 6.000 κατοίκους, ψηφίζουν και για το Δήμο Μόρφου, έχουν δηλαδή οι κάτοικοι του Δήμου Μόρφου που θα ψηφίσουν για δύο περιπτώσεις. Μία για το Δήμο Μόρφου και μία για τον άλλο Δήμο που μπορούν να παίρνουν τα χαρτιά τους και τις υπόλοιπες διαδικασίες. Και γίνονται και έτσι, θα γίνουν και εκεί οι εκλογές γύρω στο Μάιο, πάλι για να ξαναβγεί πάλι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Την προηγούμενη μέρα μας πήγαν έτσι μέσα με τα διαβατήρια, όπως μας κάναν τον έλεγχο, και πήγαμε μέσα και μας επέτρεψαν να περπατήσουμε μέσα στο Δήμο Μόρφου, να δούμε τα μαγαζιά. Πήγαμε εκεί στη Μητρόπολη του Δήμου Μόρφου, η οποία αυτή έχει γίνει έτσι αποθήκες, ένα μεγάλο κτίριο της εκκλησίας, πολύ φανταστικό και εντυπωσιακό, έχει γίνει η εκκλησία. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικά και βέβαια εγώ δεν ξέρω αν άντεχα, δηλαδή να δω το σπίτι μου να κατοικούν άλλοι μέσα και εγώ να είμαι απ' έξω και να μην μπορούν να μου επιτρέπουν να μπορώ να το δω. Βέβαια αυτοί ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά έχουν περάσει 49 χρόνια. Του χρόνου πάνε να κάνουν μεγάλες εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί όταν περνάνε τόσα χρόνια και έχουν γεννηθεί και εκεί Τούρκοι πίκοοι σε αυτές τις περιοχές, τώρα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Έπρεπε να γίνει, ας πούμε, στα 5-10 χρόνια μετά έπρεπε την κατοχή. Έπρεπε να έχει γίνει, ναι. Βέβαια. Όμως είναι άδικο, γιατί σε άλλες περιοχές, ας πούμε, όπως στην Ουκρανία, πηγαίνουν όλες οι δυνάμεις και λένε ότι είναι άδικο από τη Ρωσία, ναι. Και ενώ στις. Ενώ σε αυτή την περιοχή δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος από αυτή έτσι, την εκδήλωση, και αν και του χρόνου αν μπορώσω και τα καταφέρω και σαν πολίτης μπορεί να παρευρεθώ, γιατί όπως σας είπα έκανα αρκετούς φίλους. Και βέβαια το εντυπωσιακό ήταν εκεί που πήγαμε στο κημητήριο, mm-hmm. το οποίο έχει και το αεροπλάνο επάνω, είχαν ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν παρόμοιο με αυτό που το έριξαν κατά λάθος, και έτσι ναι. Έχουν ταφεί και Κύπροι και Έλληνες, και ήταν πάρα πολύ έτσι, συγκινητικό, και σε αυτό το σημείο όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν για την πατρίδα τους. 7 με 8 Οκτώβρη έγιναν εκεί όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Μας επισκεφτήκαμε, μας φιλοξένησαν άψογα. Είδα και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένας πολύ καλός πολιτικός. Αγαπάει πάρα πολύ τη Λακωνία και τη Σπάρτη. Πρόσφατα μάλιστα είχε επισκεφτεί και το Γήθιο, είχε έρθει. Μου είχε πει, μάλλον είχε έρθει πριν εκλεγεί. Ναι. Και βέβαια πιστεύω ότι η επόμενη δημοτική αρχή να τον καλέσει σε κάποια από τις μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται και εδώ στη Σπάρτη, είτε στα Παλαιολόγια είτε σε κάποια άλλη εκδήλωση που αυτή θα είναι, να έρθει να επισκεφτεί, γιατί χρειάζεται έτσι και εμείς να δείχνουμε την αγάπη μας σε αυτούς τους ανθρώπους, και το σημαντικότερο ότι έχουμε και πάρα πολλούς Κύπρους και εδώ στη Λακωνία. Ναι. Και λόγω της αδελφοποίησης έτσι ναι, πρέπει να γίνει. Βέβαια να πούμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν αντιπροσωπείες ναι. που είχαν βρεθεί σε εκδηλώσεις. Και συγχαρητήρια σε εσάς που εκπροσώπησατε το Δήμο μας και ήσασταν και ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος από όλη την Ελλάδα. Καταλάβατε, δεν ψήφισα εκείνη την ημέρα, δεν έκατσα να ψηφίσω και πήγα στην Κύπρο. Δεν ήμουν και υποψήφιος βέβαια, εντάξει, ήταν κάτι.
Οπότε είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ναι, πω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, κύριε Περγαντή, και ως πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάρτης, θα θέλαμε να μας πείτε για το Spartan. Το Spartan Race είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, ναι. Έχει ξεκινήσει ναι, ναι. Το κατασκευαστικό κομμάτι με τα εμπόδια ναι, ναι. και όλα αυτά. Έχει, ναι, ναι, εντάξει. Έχει ξεκινήσει, δηλαδή έχουν φέρει όλα τα πράγματά τους από το Sparta Race. Αύριο μετά το τέλος της παρέλασης θα κλείσουμε και την πλατεία. Έχουν αρχίσει και φτιάνουν τις εξωτερικές, τα χωράφια, δηλαδή τις διαδρομές, το ποτάμι, στον Ευρώ, τα όλα. Mm-hmm. Θα γίνει μέχρι την Εθνική Τράπεζα μέσα στη Σπάρτη. Ο τερματισμός θα είναι μέχρι το δεύτερο δημοτικό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το αγκαλιάζουν από όλες τις χώρες. Μπορεί να έχουμε κάποιες ακυρώσεις από την Αμερική και από το Ισραήλ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται κάποια πράγματα. Μπορεί, λέω, δεν ξέρουμε ακόμα. Βέβαια θα και από γίνει... την Αμερική έχουμε και ναι. τους περισσότερους που έρχονται στο Σπάρτα. Ναι, πάρα πολλοί έρχονται. Ναι. Ναι. Και, αλλά τώρα με αυτά όλα τα γεγονότα, ξέρετε, ναι. όταν πάνε συγκεντρώνονται σε μεγάλους χώρους πολλοί κόσμος, το θεωρούν και επικίνδυνο. Και έχουν και έτσι... Εμείς να μην ανησυχούμε, οι κάτοικοι εδώ του Δήμου. Όχι εμείς. Όχι, δεν ανησυχούμε εμείς, αλλά απλά είναι θλιβερά αυτά τα γεγονότα ναι, που γίνονται και εκείνη την περιοχή και τώρα την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι σε άλλες χώρες για όλα αυτά ναι. που γίνονται. Και θα γίνει 3 με 7 και πιστεύω ο κόσμος το αγκαλιάζει πάντα γιατί ξέρετε είναι ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός ναι. που έχει αγκαλιάσει η Σπάρτη και βέβαια είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ στηρίζεται πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό η τοπική οικονομία. Τουλάχιστον μία εβδομάδα κάθονται όλοι αυτοί που, ναι. που έρχονται και συμμετέχουν στους Σπαρταρές. Ξενοδοχεία, Airbnb, δωμάτια, φιλοξενούμενοι σε σπίτια. Μέχρι το Γήθιο, μέχρι τη Στούπα έχουν πάρει. Έχουν ναι, παντού, δηλαδή, παντού. Ναι. Εντάξει, και εκτός Λακωνίας. Ναι, γιατί δεν βρίσκουν εδώ. Δεν βρίσκουν. Είναι τα όλα τα καταλήμματα είναι γεμάτα. Όλα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξέρετε αυτοί που έρχονται και συμμετέχουν είναι καλά οικονομικά. Ναι, είναι ακριβό το σπορ αυτό, ναι, το άθλημα ακριβώς. Και πρέπει να έχεις και χρήματα για να μπορείς να ταξιδεύεις, ναι, να κάνεις ταξίδια και να συμμετέχεις. Γιατί πληρώνεις κιόλας για να διαγωνιστείς. Πληρώνεις αρκετά χρήματα για να πάρεις μέρος. Να ξέρουν όμως και οι αγαπητοί συνδημότες ότι μπορούν να συμμετέχουν και τα παιδιά τους. Μπορούν να μπουν στο site μέσα για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Sparta Race. Να δηλώσουν γιατί αυτό θα γίνει κοντά στο στάδιο. Mm-hmm. Είναι με διάφορα εμπόδια, δηλαδή ένα αντίγραφο του μεγάλου Sparta Race και στα παιδιά. Ναι, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι κάποιες, ναι, όπως ναι. ό,τι γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές. Απλά το λέμε τώρα έτσι να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας συνδημότες. Όμως θέλουμε να τους δείξουμε και λίγο την κατανόηση. Θα κλείσουμε δρόμους, θα κλείσουμε. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν ότι πρέπει να περπατήσουμε λίγο, να αφήσουμε τα μάξια λίγο πιο έξω. Για τις μέρες αυτές. Όλα αυτά, ναι, για αυτές τις μέρες αυτές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πρέπει να τους υποδεχτούμε, να τους φιλοξενήσουμε, να έχουμε μια άνεση και να μην γκρινιάζουμε. Γιατί. Έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε με ό,τι γίνεται. Δεν θέλουμε να μας ξεβολεύουν, αλλά δεν γίνεται και να μην γίνεται κάνουμε κάτι. Κάνουμε κάτι. Και όπως λέω, Λεωνίδα, κάνουμε κάτι. Γιατί το κάνουμε. Δεν κάνεις κάτι, γιατί δεν το κάνεις. Είναι όλα αυτά. Μάλιστα. Σταύρο... Πιστεύω όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα είναι και το Σπάρτα και το Σπάρτα Race και ο παρελόγιος δρόμος είχαμε και όλα αυτά και πρέπει να στριχτούν. Είχαμε και τους διεθνείς αγώνες ορεινής ποδηλασίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, από την Πέμπτη, στις Καριές, στον Πάρνονα. Και αυτό φέρανε βαθμούς για να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες το 2024. Δηλαδή πάνω από 10 χώρες στη συμμετοχή. Η Αράχοβα είναι ένα χωριό τώρα που έχει την καλύτερη διαδρομή και το έχουν και αυτοί διαπιστώσει. Δεν είναι εύκολη ούτε να την κάνουν και είναι και φοβερό το σημείο εκεί. Συν ότι είναι και ένα όμορφο χωριό με και έχει όλα και τις υποδομές για φιλοξενία, για φαγητό. Ναι, έτσι. Τα πάντα. Ήταν από 4 μέρες ήταν γεμάτο. Ένα στις δωμάτιο. Ναι. Και τα γύρω χωριά. Όλα. Αυτά πρέπει να τα στηρίξουμε. Και να τα στήξουν και οι επόμενες δημοτικές αρχές και να είμαστε και εμείς και οι υπόλοιποι συνδημότες και σαν εθελοντές και ό,τι χρειάζεται γιατί ανεξάρτητα ποιος εκλέγεται πρέπει εμείς που ζούμε εδώ πέρα στη Σπάρτη πρέπει να βοηθάμε και για να περνάμε καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην κοιτάμε τώρα αν βγήκε ο ένας, αν βγήκε ο άλλος. Οι εκλογές τελείωσαν, ο κόσμος ψήφισε, αποφάσισε. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάμε όλη την πόλη μας να είμαστε σε καλό δρόμο και να περνάμε καλά. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να έχουμε καλούς αθλητικούς χώρους για τα παιδιά μας και ό,τι γίνεται να γίνεται για το καλό της πόλης.
Το νέο πρόεδρο θα τον ενημερώσετε, υποθέτω, όταν θα εκλεγεί. Ο νέος πρόεδρος θα τον ενημερώσετε και θα παραδώσετε. Να του πω μάλιστα. Αυτά που θα παραλάβει, οπότε μπορώ να βοηθήσω, γιατί είμαι στη διάθεση όλων, όσο καιρό είμαι έτσι στα κοινά, βοηθάω ανεξάρτητα ποιος είναι δήμαρχος. Και θα συνεχίσω να βοηθάω και όποιος θέλει τη βοηθά μου θα την έχει. Όλοι πρέπει να βοηθάμε και να στηρίζουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και χρειάζεται στήριξη όλων μας. Κύριε Παργαντή, ναι, αγαπητέ Σταύρο, ναι, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ, Λεωνίδα, και εσύ συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις. Γιατί αν δεν έχουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για όλο τον κόσμο, γιατί και πρέπει να τα στηρίζουμε. Γιατί όλοι εσείς μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα, αλλά αν δεν βγείτε κι εσείς και να ενημερώσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει. Έτσι θα ενημερωθεί και ο κόσμος για το τι γίνεται, τι προγραμματίζεται να γίνει. Ναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αυριανή. Καλή αυριανή σε όλους. Έγινε. Καλή σας μέρα.